Έγινε δε πείνα εν τες ημέρες του Δαβίδ 3 έτη κατά συνέχεια. Και ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριον, και ο Κύριος απεκρίθη τούτο, έγινε εξαιτίας του Σαούλ και του φωνικού οίκου αυτού, διότι εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας. Και κάλεσε ο βασιλεύς τους Γαβαωνίτας και είπε προς αυτούς, «Οι δε Γαβαωνίτε δεν ήσαν εκ των ιών Ισραήλ, αλλά εκ των εναπολιθέντων Αμοραίων, και οι Ισραήλ είχαν ομώσει προς αυτούς, ο δε Σαούλ ζήτησε να θανατώσει αυτούς υπό του ζήλου αυτού προς τους ιούς Ισραήλ και Ιούδα». Ο Δαβίδ λοιπόν είπε προς τους Γαβαωνίτας, «Τι θέλω κάμει σε εσάς και με τι θέλω κάμει εξηλαίωσιν δια να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου?» Οι δε Γαβαωνίτε είπαν προς αυτόν, «Εμείς ούτε περί αργυρίου ούτε περί χρυσίου έχομεν να κάμουμε μετά του Σαούλ ή μετά του οίκου αυτού. Ουδέ ζητούμε να θανατώσεις δημάς άνθρωπον εκ του Ισραήλ?» Και είπεν, «Ό,τι είπετε θέλω κάμει σε εσάς». Και απεκρίθησαν προς το βασιλέα, «Του ανθρώπου ως της υφάνισε ημάς και ως της εμηχανεύθη να εξολοχρευθρεύσει ημάς, ώστε να μην υπάρχομεν εις ουδέν εκ των ορίων του Ισραήλ, ας παραδοθώ συν ημάς 7 άνθρωποι εκ των ιών αυτού, και θέλομεν κρεμάσει αυτούς προς τον Κύριον εν Γαβαά του Σαούλ, του εκλεκτού του Κυρίου». Και είπε ο βασιλεύς, «Εγώ θέλω παραδώσει αυτούς». Το Μεμφιβοστέ όμως των ιών του Ιωνάθαν ιού του Σαούλ εφίστη ο βασιλεύς δια των όρκων του Κυρίου των μεταξύ αυτών και μεταξύ του Δαβίδ και Ιωνάθαν ιού του Σαούλ. Έλαβε δε ο βασιλεύς τους 2 ιούς της Ρεσφά, τη γατρός του Αϊά, τους οποίους εγέννησε εις τον Σαούλ, τον Αρμονή και Μεμφιβοστέ, και τους 5 ιούς της Μιχάλ, τη γατρός του Σαούλ, τους οποίους εγέννησε εις τον Αδριήλ, ιών του Βαρζελαή, του Μεολαθήτου. Και παρέδωκεν αυτούς εις τα σχήρας των Γαβαωνιτών και κρέμασαν αυτούς εις τον λόφον ενώπιον του Κυρίου. Και έπεσον ομού και οι 7 και θανατώθησαν και εν τες εμέρες του θερισμού, εν τες πρώτες κατά την αρχήν του θερισμού των Κριθών. Η δε Ρεσφά, θυγάτηρ του Αϊά, έλαβε σάκον και έστρωσεν αυτόν εις εαυτήν επί των βράχων από της αρχής του θερισμού έως ου έσταξεν επ' αυτόν είδωρ εκ του ουρανού. Και δεν άφηνεν ούτε τα πετεινά του ουρανού να καθίσωσεν επ' αυτόν την ημέραν, ούτε τα θηρία του αγρού τη νύχτα. Και ανηγγέλθη προς τον Δαβίδ, «Τι έκαμε η Ρεσφά, η θυγάτηρ του Αϊά, η παλακή του Σαούλ?» Και πήγαινε ο Δαβίδ και έλαβε τα οστά του Σαούλ και τα οστά του Ιωνάθαν, του ιού αυτού παρά των ανδρών, της Ιαβής Γαλαάδ, ή την είχαν κλέψει αυτά εκ της πλατείας Βεθσάν, όπου οι Φιλιστέοι εκρέμασαν αυτούς, καθήν ημέραν οι Φιλιστέοι θανάτωσαν του Σαούλ εν Γελβουέ. Και ανεβίβασεν εκείθεν τα οστά του Σαούλ και τα οστά του Ιωνάθαν, του ιού αυτού, και σύναξαν τα οστά των κρεμαστέντων και έθαψαν τα οστά του Σαούλ και Ιωνάθαν του ιού αυτού εν Βενιαμίν, εν Σιλά, εν το τάφο του Κις, του πατρός αυτού, και έκαμον πάντα όσα προσέταξαν ο βασιλεύς. Και με τα ταύτα εξηλαιώθη ο Θεός προς την γη. Έγινε δε πάλι πόλεμος των Φιλιστέων μετά του Ισραήλ. Κατέβη ο Δαβίδ και οι δούλοι αυτού μετά αυτού και πολέμησαν εναντίον των Φιλιστέων και απέκαμεν ο Δαβίδ. Ο δε Ισβή Βενόβ, ο εκ των τέκνων του Ραφά, του οποίου της λόγχης το βάρος ή το 300 σίκλι χαλκού, ώστε ή το περιεζωσμένος ρομφέαν νέαν, εσκόπευε να θανατώσει το Δαβίδ. Εβοήθησεν όμως αυτόν ο Αβισέ, ο υιός Σερουίας, και πάταξε τον Φιλιστέον και θανάτωσεν αυτόν. Τότε οι άνδρες του Ιούδα, του Δαβίδ, όμωσαν προς αυτόν λέγοντες, «Δεν θέλεις πλέον εξέλθει με θυμόν εις τον πόλεμον, δια να μη σβέσεις των λίχνων του Ισραήλ». Μετά δε ταύτα έγινε πάλι πόλεμος μετά των Φιλιστέων εν Γόβ, εν το οποίο ο Σιβεχαή, ο Χουσαθήτης, εθανάτωσεν τον Σαφ, ώστε σήτω εκ των τέκνων του Ραφά. Και πάλι έγινε πόλεμος εν Γόβ μετά των Φιλιστέων, και ο Ελχανάν, ο υιός Ιαρέ, ο Ρεγίμ Βιθλεεμίτης, εθανάτωσε των αδελφών του Γολιάθ του Γεθαίου και το ξύλον της λόγχης αυτού ήτος αντίον Ιφαντού. Έγινε τι πόλεμος, εγγάθηκε το ανήρι περμεγέθης, και οι δάκτυλοι των χειρών αυτών και οι δάκτυλοι των ποδών αυτών ήσαν 6 και 6,
24 στον αριθμό, και ούτως ήτο εκ της γενεάς του Ραφά, και ονίδησε τον Ισραήλ, και Ιωνάθαν ο υιός του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ, επάταξεν αυτόν. Οι τέσσερις ούτι εγεννήθησαν εις τον Ραφά εν Γάθ, και έπεσον διαχειρός του Δαβίδ και διαχειρός των δούλων αυτού. Αμήν. Φτάνει στο τέλος η βασιλεία και η ζωή του Δαβίδ. Γιατί όλα έχουν αρχή, έχουν και τέλος. Και το τέλος πρέπει να είναι καλό, ένδοξο, ευλογημένο. Και μάλιστα να γίνεται και τακτοποίησης, επειδή ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τέλος, κανείς μας, να γίνεται τακτοποίησης των πραγμάτων σαν να έρχεται το τέλος. Άλλωστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου 2000 χρόνια τώρα είναι «Ο Κύριος έρχεται ταχαίως», που σημαίνει ετοιμάσθητη να απαντήσεις Κύριον των Θεών σου. Ο χριστιανός ζει σαν να είναι η τελευταία μέρα της ζωής του, τουλάχιστον ως προς τη σχέση του με το Θεό. Η σχέση μας με το Θεό πρέπει να είναι απόλυτα τακτοποιημένη. Και βοηθάει ο Θεός γι' αυτό. Μας βοηθάει ο Θεός. Μας βοηθάει να κάνουμε τακτοποίηση, να διορθώσουμε τα ελείποντα. Είναι ανάγκη στη ζωή του ο χριστιανός να διορθώνει τα ελείποντα. Όπου τα βρίσκει, όπου τα βλέπει. Γιατί δεν τα βλέπει αυτός, δεν τα βρίσκει αυτός. Ο Θεός του τα φανερώνει και ο Θεός του τα αποκαλύπτει με διάφορους τρόπους, όπως τώρα. 3 χρόνια συνεχόμενα έγινε πείνα στις ημέρες του Δαβίδ, και η πείνα συνήθως ερχόταν την εποχή εκείνη από έλλειψη βροχής. Η έλλειψη βροχής έφερνε πείνα. Και βέβαια και στη Γενή Διαθήκη η έλλειψη βροχής, η βροχή του Πνεύματος του Αγίου, τα ύδατα, τα ζώντα φέρνουν πνευματική πείνα. Όμως η αιτία εδώ των πραγμάτων είναι άγνωστη στο Δαβίδ. Διεπίστωσε κάτι κακό να συμβαίνει. Ένας χρόνος πέρασε. Δεύτερος χρόνος πείνα πάλι. Τρίτος χρόνος πείνα. Εκεί κάτι συμβαίνει. Και ο Δαβίδ πήγε στον Κύριο. Όποτε πήγαινε, όποτε θα πήγαινε, ο Θεός θα του απαντούσε. Αλλά χρειάστηκαν 3 χρόνια για να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και δεν είναι συμπτωματικό, τυχαίο. 3 χρόνια να μην βρέξει. Και πήγε στον Κύριο και ο Θεός του απάντησε. Του είπε ότι τούτο γίνεται, υπάρχει αιτία. Άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές, τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται ματέως. Αλλά ο Θεός επιτρέπει τα πάντα, εκτός από αυτά για τα οποία εμείς έχουμε κάνει λάθη, που φταίμε εμείς. Ο Θεός φέρνει ή επιτρέπει και την ευημερία και τη στενοχώρια. Γιατί Κύριε, και ο Θεός απάντησε άμεσα στον Δαβίδ, γιατί ο Θεός θέλει τη διόρθωση. Δεν θέλει την κρίση, θέλει τη διόρθωση, τη μετάνοια, την επιστροφή. Γιατί Κύριε, εξαιτίας του Σαούλ, ο οποίος εθανάτωσε τους Γαβαωνίτας. Οι Γαβαωνίτες ήταν Αμοραίοι, οι οποίοι κατάλαβαν ότι ο Θεός ήταν μαζί με το λαό Ισραήλ, και επειδή ήξεραν ότι ο Θεός είχε πει δεν θα αφήσετε κανέναν από τους Χαναναίους να μείνει κοντά σας, να παραμείνει, αλλά όλους θα τους διώξετε, θα τους εξαφανίσετε, επειδή το άκουσαν αυτό και επειδή πίστεψαν ότι ο Θεός ό,τι λέει το κάνει κιόλας, γι' αυτό μετεσχηματίστηκαν ότι έρχονται από πολύ μακριά να συναντήσουν το λαό Ισραήλ, ενώ ήταν δίπλα. Πήραν μάλιστα και ψωμιά ξερά, ρούχα μπαλωμένα, παλιωμένα, σκισμένα, και πλάνησαν τον Ιησού του Ναβί, λέγοντάς του ότι ερχόμαστε από μακριά να προσκοληθούμε με εσάς, πράγμα το οποίο αποδεχόταν ο Θεός. Και είναι σημαντικό, αδερφοί, αυτό,
ότι ο Θεός αποδέχεται αυτούς που έρχονται από μακριά. Αλλά αυτούς που είναι κοντά και θα δημιουργήσουν πρόβλημα απιστίας και ψευδοδιδασκαλίας, αυτούς δεν τους θέλει. Το σαρκικό φρόνημα των ανθρώπων δεν το θέλει. Το φρόνημα του κόσμου δεν το θέλει. Πίστηκε ο Ιησούς του να δει ότι είναι από μακριά και του είπαν ορκίσου μας ότι δεν θα μας πειράξεις. Και ορκίστηκαν ο Ιησούς του Ναβί και οι άρχοντες. Αργότερα κατάλαβαν ότι τους είπαν ψέματα. Αλλά ο όρκος υπήρχε. Και όταν ορκίζεσαι στο Θεό, εκεί τα πράγματα δεν μεταβάλλονται. Δεν αλλοιώνονται. Γι' αυτό και μία από τις εντολές της 10 του Θεού ήταν μη επιορκίσεις. Δηλαδή μην παραβείς τον όρκο σου. Μη γίνεις παραβάτης των υποσχέσεών σου και των συνθήκων σου. Σε έσχατες ημέρες οι άνθρωποι θα είναι παραβάτες συνθήκων που θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Θεωρείται κακό στα μάτια του Θεού. Η ασυνέπεια, γιατί είναι ψέμα μόνιμο. Παρέβην χωρίς να το λογαριάσω. Είναι μια μόνιμη αμαρτία. Ζεις πια μέσα σε αυτή την αμαρτία και πρέπει εξάπαντος να ελευθερωθείς από αυτήν. Στην Παλαιά Διαθήκη βέβαια δεν ίσχυε η μετάνοια. Η μετάνοια ίσχυε. Δεν υπήρχε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Δεν ίσχυε η άφεση αμαρτιών. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη η αμαρτία είχε κρίση. Λιθοβολισμό, εξορία, θα είχε κρίση. Στην Καινή Διαθήκη η αμαρτία που εξομολογείσαι, αγιάζεται, καθαρίζεται ο άνθρωπος που εξομολογείται και η αμαρτία του πέφτει στα βάθη των θαλασσών. Κατάλαβε λοιπόν ο Δαβίδ τώρα ότι ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα και ο λαός Ισραήλ ήταν δεμένος από την αγανάκτηση των Γαβαωνιτών, γιατί ο Σαούλ χωρίς να λογαριάσει τον όρκο που είχε δώσει ο Ισραήλ παλαιότερα, χωρίς να τον λογαριάσει τον όρκο, εθανάτωσε τους Γαβαωνίτες και λέει η Γραφή μάλιστα υπό του ζήλου αυτού. Ένα ζήλος πνευματικός, ο οποίος όμως είναι έξω και πέραν από τα όρια του Θεού, του Λόγου του Θεού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας κίνδυνος που έχει ο χριστιανός είναι ο σούπερ πνευματισμός, ο ζήλος που καταντάει φανατισμός, ο ζήλος στα πνευματικά ή στο Λόγο του Θεού ή στο Έργο του Θεού που ξεφεύγει από τα ασφαλή όρια του Λόγου του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπέρ του ότι είναι γεγραμμένο. Αυτός ο ζήλος που ξεπερνάει τα όρια του Λόγου του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο σε φανατισμό που προέρχεται συνήθως από υπερηφάνεια ή από υπερβολικό λανθασμένο ζήλο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ξεφύγει. Ξεφεύγει και βρίσκεται και ένοχος ενώπιον του Θεού. Ο χριστιανός είναι ισορροπημένος και ζει, περπατάει, πιστεύει μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού. Ασφαλής. Ο Σαούλ λοιπόν τι σκέφτηκε. Είναι αμοραίοι, ο Θεός είπε να τους εξολοθρεύσουμε. Κακώς μέχρι τώρα δεν τους εξολόθρευσε ο Ιησούς την Αδί και οι υπόλοιποι, θα το κάνω εγώ. Και βρέθηκε ένοχος με μεγάλη ενοχή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χριστιανών και μία τρίτη. Η μία κατηγορία χριστιανών είναι αυτοί που ασχολούνται μόνο με το Λόγο του Θεού. Μόνο με το Λόγο του Θεού. Και παραβλέπουν τα πνευματικά. Το αποτέλεσμα είναι να είναι ψυχροί. Να είναι τυπικοί χριστιανοί, εγκεφαλικοί χριστιανοί.
Η άλλη κατηγορία των χριστιανών είναι μόνο τα του Πνεύματος του Αγίου, μόνο τα πνευματικά. Εκεί πέφτουμε σε πολύ μεγάλα λάθη, γιατί ο άνθρωπος γίνεται φανατικός. Γι' αυτό, αδερφοί, με πολύ μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου». Γιατί όταν το ακούει κάποιος δεσμεύεται, ο Θεός το είπε ή «μου είπε ο Κύριος». Βεβαίως ο Θεός μιλάει, αλλά μην το συνηθίζουμε σαν έκφραση και με επιπολαιότητα να χρησιμοποιούμε τόσο βαριές, είναι πολύ βαριά έκφραση, πολύ βαριά έκφραση. Είναι ανάγκη ο χριστιανός να πληρούται Πνεύματος Αγίου. Είναι ανάγκη ο Χριστός να είναι ζηλωτής των πνευματικών. Αλλά μην ξεπερνάει τον ζήλο, με το ζήλο του την υπακοή του Ευαγγελίου και χρησιμοποιεί το όνομα του Κυρίου για να πει δικές του απόψεις. Είτε αυτό σαν αποκάλυψη, είτε σαν φανέρωση, είτε και σαν προφητεία ακόμη. Την προφητεία δεν την προετοιμάζουμε από το σπίτι μας για να την πούμε εδώ, ούτε την προετοιμάζουμε για να τη φέρουμε. Προφητεία είναι χωρίς τη διασάφιση της ανθρώπινης λογικής. Δεν τη μαγειρεύουμε στο μυαλό μας, αλλά το Πνεύμα το Άγιο έρχεται, μας πληρώνει και εκφράζεται το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης, πλήρωσης Πνεύματος Αγίου δεν είναι ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση. Ενθουσιάζομαι, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Τι λες? Συγκινούμε, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι αυτά. Αυτά είναι λάθη ανθρώπινα. Και πολύ σοβαρά. Γιατί οδηγούν τους ανθρώπους μέσα από το φανατισμό σε πλάνες, σε ψευδοδιδασκαλίες, σε συγκρίσεις, σε υπερηφάνεια. Μην σκεφτεί κανείς ότι είναι πολύ πνευματικός. Δεν είναι να είσαι πολύ πνευματικός, είναι να είσαι καλός χριστιανός, ισορροπημένος χριστιανός. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι να μιλάμε γλώσσες. Ναι, αλλά δεν ένιωσα τίποτα. Και ποιος λέει στη γραφή, πού λέει στη γραφή ότι θα νιώσεις? Δεν αισθάνθηκα τίποτα. Και πού λέει στη γραφή ότι θα αισθανθείς? Στη γραφή λέει «ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί». Το ότι μιλάς ξένες γλώσσες γίνεται με έναν τρόπο μυστηριακό, με τη χάρη του Θεού, μία ανοικοδόμηση του εαυτού σου. Βεβαίως μπορείς να μιλήσεις γλώσσες με λίγη δύναμη, με πολύ δύναμη, με μεγάλη δύναμη, με πολύ μεγάλη δύναμη. Άλλο αυτό. Και τι λέει η Γραφή? Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Άρα η δύναμη, η πλήρωση είναι αυξανόμενη. Και δεν εκφράζεται πάντοτε με δυνατές φωνές. Η Γραφή λέει ότι ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου ελκήρυξε, ελάλησε. Δεν φώναζε. Βεβαίως υπάρχει και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου με δυνατή φωνή. Αλλά μην συγχαίωμε και συνδέωμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου ούτε με ενθουσιασμό, ούτε με συγκίνηση, ούτε με τίποτα άλλο. Η πλήρωση είναι πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Θα προσευχηθώ με το νου, θα προσευχηθώ και με το πνεύμα. Θα ψάλω με το νου, θα ψάλω και με το πνεύμα. Έχοντας γνώση, επίγνωση, ότι όταν μιλάω ξένες γλώσσες, ο Θεός με οικοδομεί. Έστω και αν δεν αισθάνομαι, δεν είναι απαραίτητο. Και δεν πρέπει κιόλας να αισθάνομαι τίποτα. Ούτε ενθουσιασμό, ούτε συγκίνηση. Αν έρθει ο Θεός με δύναμη, θα τον δοξάσω. Και αυτό, αδερφοί, είναι αναγκαίο στην προσωπική μας ζωή, γιατί είναι το όπλο. Θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, είχε έρθει κάποιος αδελφός όταν ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και μου είχε πει μία συμβουλή που ακόμη τη θυμάμαι και ήταν πολύ χρήσιμη στη ζωή μου.
Μάθε τώρα, όποτε χρειάζεσαι και αδιαλείπτος ακόμη, να πληρούσε Πνεύματος Αγίου από μέσα σου, να μιλάς ξένες γλώσσες. Και στη ζωή μου αυτό, στην αρχή το προσπάθησα και ύστερα αυτό έγινε αυτόματα πια. Στη δουλειά, όποτε και να ήμουνα, ό,τι πρόβλημα κι αν είχα, αμέσως πληρωνόμουν με Πνεύμα Άγιο. Δεν ερχότανε δύναμης. Γιατί ο Θεός είναι σοφός. Δεν μου δίνει δύναμη εκείνη την ημέρα, την στιγμή μπροστά σε 10-15 συναδέλφους. Αλλά θα με πλήρωνε και θα μου δίνει σοφία. Θα με οικοδομούσε. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου έρχεται σε ισορροπία ο χριστιανός. Φεύγουν οι φόβοι, φεύγουν οι αγωνίες, η αμηχανία. Οικοδομείται και είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο ο Λόγος του Θεού δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να οικοδομεί τον εαυτό του. Τους άλλους θα τους οικοδομούμε με λόγια, με φανερώσεις, με παρηγοριά, με ενίσχυση, με αγάπη. Η αγάπη οικοδομεί. Τον εαυτό μας θα τον οικοδομούμε με τον αλλαλούμε γλώσσες. Άλλωστε και αυτό είναι απαραίτητο για την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι και η αρπαγή μια διαδικασία, θέλει κάποιο χρόνο. Και μας δίνει ο Θεός τόσο χρόνο πολύ, ώστε ο έτοιμος εύκολα να ετοιμαστεί, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, οικοδομούμενος, αναζωπηρούμενος. Όποιος δεν πληρούται με Πνεύμα Άγιο να εξητήσει, να επιθυμήσει, να επιδιώξει. Τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι μέρα σωτηρίας. Γιατί εάν δεν έχεις αυτό το ωραίο σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, πώς θα ετοιμαστείς όταν θα ακουστεί το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου πριν τη μεταμόρφωση που θα έρθει με την σάλπιγγα του Θεού. Αλλά η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου δεν μας οδηγεί σε φανατισμούς. Σε φανατισμούς μας δημιουργεί ο ενθουσιασμός. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου μας οδηγεί σε κατάνοιξη. Είπα κάποια στιγμή σε κάποιον αδερφό που μιλάγαμε και το πιστεύω και αν κάνω λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει, ότι από την ημέρα που πίστεψα ποτέ δεν ενθουσιάστηκα. Αλλά η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου με οδηγεί, ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, με οδηγεί σε φόβο Θεού, σε συντριβή, όχι σε ενθουσιασμό, ούτε σε φανατισμό. Γιατί τότε χάνουμε την απλότητα την εις Χριστόν ίσουν και θα μας μπερδέψει ο διάβολος. Θα τα βλέπουμε όλα πολύ πολύπλοκα και περίπλοκα και φιλοσοφικά που δεν είναι. Και εδώ χρειάζεται, αδελφοί, μεγάλη προσοχή για τον εαυτό μας. Να μην ξεφύγουμε. Ιδιαίτερα η Εκκλησία της Πεντηκοστής χρειάζεται, ο πιστός στην Εκκλησία της Πεντηκοστής χρειάζεται αυτοκυριαρχία, πειθαρχία. Να διαχωρίσει το άχυρο από το στάρι. Το Λόγο του Θεού από τα σκύβαλα. Όχι ενθουσιασμούς, όχι φανατισμούς, όχι σούπερ πνευματικές καταστάσεις, αλλά ταπεινά, και αν μας μιλήσει ο Θεός, ας έχει δόξα το όνομά Του, θα Τον δοξάζουμε και δεν είναι κάτι σημαντικό για μας, αν και είναι, δεν είμαστε δηλαδή εμείς σημαντικοί επειδή ήλθε ο Θεός και μας χάρισε μια όμορφη εμπειρία. Ήρθε για να μας διορθώσει. Ήρθε για να μας οικοδομήσει. Δεν είναι εκεί η σημαντικότητά μας, ούτε στο να προφητεύουμε η σημαντικότητά μας, ούτε στο να κηρύττουμε η σημαντικότητά μας, ούτε να είμαστε έτσι μαζεμένοι με μορφή ευσεβίας ή με μορφή ταπεινοφροσύνης.
σημαντικότητά μας είναι στην απλότητα, στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη. Γιατί ο φανατισμός θα μας οδηγεί σε απιστία, εάν δεν αυτοπιθαρχήσουμε. Και όταν ακούω εγώ ανθρώπους, έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, μου είπε ο Κύριος, έκανε, δεν αμφισβητώ ότι μιλάει ο Θεός. Αλλά μην το έχουμε ψωμοτήρι και βγαίνουμε από τα όρια της λογικής μας λατρείας, αλλά και άνθρωπο ο οποίος δεν πληρούνται Πνεύματος Αγίου, δεν προσεύγεται, δεν μιλάει ξένες γλώσσες. Εγώ σας συνιστώ να εξητήσετε να είναι αυτόματο αυτό και κανένας να μην σας βλέπει και σε κανένα να μην το λέτε. Αυτομάτως, όταν περπατάμε, όταν ζούμε, όταν αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, ένα θέμα, μια συζήτηση, να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου λαλούντες γλώσσες, χωρίς να φαίνεται στους άλλους, γιατί είναι ανάγκη να οικοδομούμε τον εαυτό μας και να μην φτάνουμε σε υπερβολές που θα είναι παραβάσεις στο Λόγο του Θεού, όπως ο Σαούλ, από υπερβολικό, εξωγραφικό ζήλο, χωρίς να λογαριάσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ενώ το ήξερε ότι είχαν ορκιστεί ο Ιησούς του Ναβί και οι άρχοντες, αποφάσισε μόνος του, οδηγούμενος από το ζήλο και από το φανατισμό της καρδιάς τους, να σκοτώσει όλους τους Αγκαβαονίτες. Και αυτό αποτέλεσε πολύ μεγάλο κακό στα μάτια του Θεού. Και όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον Ισραήλ. Γιατί ήταν βασιλιάς. Ένας τέτοιος ζήλος, φανατισμός, δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο σε έναν άντρα, αλλά σε όλη την οικογένεια. Όχι μόνο σε μια γυναίκα, αλλά και στα παιδιά της. Όχι μόνο σε πρεσβύτερο, αλλά και στην εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ο χριστιανός είναι απολύτως διαλλακτικός, συμβιβαστικός. Περιμένει να δει ο Θεός που το πάει. Δεν οδηγεί αυτό τα πράγματα, αλλά οδηγείται από το Θεό. Και έχει τα αισθητήριά του γεγυμνασμένα να δει από πού θα έλθει η φωνή του Θεού. Γιατί η φωνή του Θεού έρχεται από όπου θέλει ο Θεός, ακόμη και από το γάιδαρο του Βαλάμ. Από όπου θέλει ο Θεός. Όμως για τον όρκο, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται επειδή γνωρίζει την επικινδυνότητα του όρκου και μας απαγορεύει. Θέλω να το διαβάσουμε μαζί, σελίδα 851. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αρχίζει με τους μακαρισμούς, την επί του όρους γνωστή ως επί του όρους ομιλία. Και διαβάζω από το 33 εδάφιο. «Πάλι νικούσατε», λέγει ο Κύριος μας, «ότι ερέθη στους αρχαίους», 33 εδάφιο, σελίδα 851, «μην επιορκήσεις», δηλαδή μην παραβείς τον όρκο σου, «αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου». Παράβασης νόμου είναι η επιορκία. Εντολή Θεού να εκπληρώσεις τον όρκο σου. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και μας βγάζει από το αδιέξοδο της νομοθεσίας. «Εγώ όμως σας λέγω καθόλου να μην ορκιστείτε, ούτε στον ουρανό, γιατί ποιος είσαι εσύ να βάλεις το θρόνο του Θεού στον όρκο σου, ούτε στη γη, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτού, ούτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως, ούτε στην κεφαλή σου ακόμη να μην ορκιστείς, γιατί δεν δύνασε ούτε μια τρίχα να κάνεις λευκή ή μαύρη». Και ολοκληρώνει. «Γι' αυτό ας είναι ο λόγος σας ναι, το ναι, ναι, και το όχι, όχι. Το περισσότερο τούτον είναι εκ του πονηρού». Το περισσότερο από την απλότητα του ναι να είναι ναι και του όχι να είναι όχι, είναι εκ του πονηρού.
Και τι σημαίνει εκ του πονηρού? Πρώτον εκ του διαβόλου, ύστερα από πονηρή σκέψη, εν πάση περιπτώσει όχι από τον Κύριο. Με απλότητα θα λέμε την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να υποσχόμεθα, ούτε να φέρνουμε το όνομα του Κυρίου και ούτε να ορκιζόμεθα. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Λανθασμένη ήταν η εντολή του νόμου? Όχι. Σωστή είναι η εντολή του νόμου και απαράβατη. Αλλά μας δίνει τον τρόπο να μην πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Γιατί πάντας οι άνθρωποι είναι ψεύστες, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός μόνο είναι αληθινός. Εάν ορκιστείς και δέσεις τον εαυτό σου με το όνομα του Κυρίου, είναι πολύ πιθανόν να μην τα καταφέρεις να εκπληρώσεις τον όρκο σου και ο διάβολος θα αγωνιστεί να σε πλανήσει να μην τα καταφέρεις να εκπληρώσεις τον όρκο σου, ή να μην μπορέσεις ή να μην θελήσεις τελικά. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, για να μας προφυλάξει, μας λέει μείνετε στην απλότητα του ναι ναι και του όχι όχι. Μην πάτε παραπάνω, μην γίνεστε σούπερ πνευματικοί. Μην υψώνετε τόσο πολύ τον εαυτό σας λέγοντας εγώ το ορκίζομαι και θα το κάνω. Γιατί δεν το κάνεις. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε ό,τι λέμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε ό,τι λέμε. Και είναι ακόμη πιο πολύ δύσκολο να κάνουμε ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αν ήταν εύκολο, τότε δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην λέμε ψέματα, γιατί πάντες οι ψεύστες είναι ευδελικτοί. Δεν θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αν πούμε, που θα πούμε, και ο Θεός να μας φυλάει, αμέσως να μετανοούμε. Αμέσως να ζητάμε το αίμα του Χριστού να μας ελευθερώνει ο Θεός από την αμαρτία. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Εδώ χρειαζόταν εξιλέωσης, γιατί και σε μας χρειάζεται εξιλέωσης, αλλά η λασμός υπέρ των αμαρτιών ημών είναι ο Ιησούς Χριστός και το αίμα Του. Καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Στην Παλαιά Διαθήκη χρειαζόταν εξιλέωσης. Γι' αυτό και ο Δαβίδ πλησίασε τους Γαβαωνίτες και τους λέει τι θέλετε να κάνουμε για να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ, πώς? Με το να προσευχηθείτε και να ευλογήσετε το λαό. Κοιτάξτε αδερφοί τι ωραία που το λέει. Είναι αυτό που αργότερα ο Κύριος μας είπε, προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Γιατί? Για να τους ελευθερώσετε. Γιατί το να αγγίζει κάποιος τα παιδιά του Θεού είναι σαν να αγγίζει το αίμα, το μάτι του Χριστού, την κόρη του οφθαλμού του Κυρίου. Δεν είναι απλό να σε καταραστεί κάποιος όντας παιδί του Θεού, να σε κατατρέχει, δένεται και τον δένεις αν δεν το συγχωρήσεις. Για να το συγχωρήσεις όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά για να το συγχωρήσεις όχι με λόγια και με γλώσσα πρέπει να τον αγαπήσεις. Όπως είπε ο Κύριος, Πάτερ, ξέρετε τι θα πάθαιναν αυτοί που τον κάρφωναν. Εάν δεν προσευχόταν ο Χριστός να τους ελευθερώσει, κάρφωναν τον Υιόν του Θεού, τον αναμάρτητο, σκότωσαν τον αναμάρτητο. Η ποινή θα ήταν τρομακτική εάν ο Κύριος δεν έλεγε ψυχώρεσέ τους πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Γιατί ο Χριστός τους αγαπούσε, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά αυτό είναι το δίδαγμα και το μάθημα του Κυρίου σε μας. Και ο Δαβίδ αυτό ξέρει, αλλά δεν ξέρει το αίμα του Χριστού ακόμη. Για να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ πρέπει να τον ευλογήσετε. Και τους είπε
τι να κάνω για να ευλογήσετε, διαβάζω το 3 εδάφιο, τι θέλω κάμει σε εσάς και με τι θέλω κάμει εξιλέωσιν για να ευλογήσετε την κληρονομία του Κυρίου. Πρέπει να υπάρξει εξιλέωση. Πρέπει οι Γαβαωνίτες να προσευχηθούν για να ελευθερωθεί ο Ισραήλ. Και πράγματι, οι Γαβαωνίτες τους είπαν, δεν θέλουμε χρυσάφι, ασήμι, δεν θέλουμε να πεθάνει, να σκοτωθεί κανένας Ισραηλίτης, αλλά εκείνο που θέλουμε είναι αυτός ο άνθρωπος που εμηχανεύθη να εξολοθρεύσει μας, ώστε να μην υπάρχουμε στα όρια του Ισραήλ, από αυτόν τον άνθρωπο να παραδοθούν 7 άνθρωποι εκ των ιών αυτού και θέλουμε να κρεμάσει αυτούς προς τον Κύριον εν γαβαά του εκλεκτού του Κυρίου. Ακούτε απάντηση. Θα τον κρεμάσουμε προς τον Κύριο. Θέλει ηλασμό. Εμείς είμαστε μακάριοι στην Καινή Διαθήκη που έχουμε ηλασμό των Ιησού Χριστών. Που κάποιος πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, για τις παραβάσεις μας, για τις ανομίες μας. Είμαστε μακάριοι, γιατί υπάρχει ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Και σκέφτηκε ο Δαβίδ, αυτοί δέχθηκαν, πρότειναν, ο Δαβίδ δέχτηκε και σκέφτηκε ο Δαβίδ, τώρα τι να κάνω. Θυμήθηκε ότι είχε δώσει αυτούς όρκους, ο Δαβίδ είχε δώσει όρκους στον Ιωνάθαν, αλλά τον Ιωνάθαν δεν τον πειράζουμε. Και τα παιδιά του Ιωνάθαν έχουν ορκιστεί, δεν τα πειράζω. Και βρήκε τη Ρεσφά, η οποία ήταν η παλακή του Σαούλ και με την οποία είχε κάνει τον Αρμονή και τον Μεμφιβοστέ, που δεν έχει καμία σχέση με το γιο του Ιωνάθαν, και πήρε και τους 5 ιούς, όχι της Μιχάλ, της Μεράβ, της άλλης θυγατέρας. Γιατί η Μεράβ έχει πατέρα τον Αδρίλ. Η Μιχάλ, αν θέλετε να το δούμε και αυτό, είναι, έχει πατέρα τον, να δούμε πού το λέει, το είχα βρει, η Μιχάλ, εν πάση περιπτώσει τώρα να μην το βρω, για μισό λεπτό, η Μιχάλ είχε πατέρα άλλον, όμως λέγεται, δεν ξέρω αν είναι λάθος μεταφραστικό, αλλά διάβασα ότι λέγεται ότι όλες τις κόρες τις λέγανε με το όνομα της Μεγάλης. Τώρα δεν ξέρω την αλήθεια, το βέβαιο όμως είναι ότι δεν είναι η Μιχάλ, γιατί η Μιχάλ δεν έκανε τέκνα, αλλά τέκνα έκανε η Μεράβ. Και ο Αδρίλ ήταν ο πατέρας της Μεράβ και όχι της Μιχάλ. Για να το δούμε, 283 σελίδα στο 283 στο 19 εδάφιο. Μάλιστα. Αλλά καθόν καιρόν η Μεράβη θυγάτερ του Σαούλ εδόθη αυτή, εδόθη στον Αδρίλ, τον μεολαθανή της γυναίκα. Άρα λοιπόν ο Αδρίλ, του Αδρίλ που λέει είναι η γυναίκα η Μεράβ, η κόρη του Σαούλ. Και όχι η Μιχάλ. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι τα παιδιά της Μεράβ, τα άλλα 5, τα παρέδωσε να κρεμαστούν. Το κρίσιμο σημείο όμως αυτό είναι στο 10 εδάφιο. Αφού κρεμάστηκαν ενώπιον του Κυρίου τα 7 παιδιά του Σαούλ, η Ρεσφά η θυγάτηρ του Αϊά, λέει το 10 εδάφιο, έλαβε σάκον, έστρωσεν αυτόν εις αυτήν επί των βράχων, από τις αρχής του θερισμού Ιωσού έσταξεν επ' αυτόν είδωρ εκ του ουρανού. Μετά την κρίση, μετά τον ηλασμό έβρεξε και σταμάτησε η πείνα. Και η Ρεσφά, πληγωμένη από αυτό το οποίο συνέβη, έκλαιγε, θρηνούσε τα τέκνα της για μήνες και δεν άφηνε ούτε τα πετεινά του ουρανού, ούτε τα ζώα, να πειράξουν τα θηρία, να πειράξουν τα σώματα. Ο Δαβίδ είναι ευαίσθητος στην ταλαιπωρία των ανθρώπων, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι ευαίσθητος. Δηλαδή έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός, βρήκε εξυλασμό από τα τέκνα
του Σαούλ, αλλά η Ρεσφά τι έφταιγε. Και πρέπει να βρει τρόπο τώρα να την παρηγορήσει και θα τολμούσα να πω και να την εξευμενήσει. Φοβάται την αγανάκτηση των ανθρώπων. Ο άνθρωπος του Θεού φοβάται την αγανάκτηση των ανθρώπων εναντίον του. Το άχτι μου κάνε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέμε. Ιδίως αν υπάρχει δικαιολογία, αν υπάρχει αιτία. Γιατί ο Θεός λέει τους ευλογούντασε θα ευλογώ, τους καταραμένουσε θα καταρώμε. Εάν όμως αυτός κάποιος αγανακτεί γιατί εσύ έκανες κάτι που τον έβλαψες, τότε εδώ πρέπει να υπάρξει εξευμενισμός. Γι' αυτό και ο Κύριος τι λέει, όταν πας στο δικαστήριο με τον αντίδικό σου, ο οποίος είναι αγανακτισμένος με σένα, πριν φτάσεις ειρήνευσε μαζί του. Μην πεις έχω δίκιο, γιατί θα φτάσεις στον κριτή και θα πληρώσεις. Δεν είναι να φτάσουμε στην κρίση να βρούμε το δίκιο μας, είναι πριν, γιατί δεν το βρούμε, πριν φτάσουμε στην κρίση να ελευθερωθούμε από την αγανάκτηση του άλλου, από τον πόνο του άλλου. Ο χριστιανός έχει τα αισθητήριά του για γυμνασμένα. Δεν μπορεί να τον πληγώνεις και να το ξεχνάς. Να πεις δεν πειράζει τώρα, θα του περάσει. Όχι, δεν θα του περάσει. Πριν νυχτώσει να ζητάς συγχώρεση. Και μην αφήνεις τον άλλον πρώτος να σου ζητήσει συγγνώμη, γιατί θα το μετανιώσεις. Και όσες φορές το έχω κάνει το έχω μετανιώσει. Πρώτος να πηγαίνεις να τακτοποιηθείς, να ειρηνεύσεις, να φιλιωθείς. Και μάλιστα αν δεν έχεις κάτι εσύ, αλλά και αν ο αδερφός σου έχει κάτι με σένα, πριν πας να προσευχηθείς φιλιώσου με τον αδελφό σου. Βγάλε το χώρισμα. Γιατί αυτό το χώρισμα θα αποτελέσει και χώρισμα με το Θεό. Θα υπάρξει ανάμεσα στο Θεό και σε ένα το χώρισμα του αδελφού σου, ο οποίος είναι σε αγανάκτηση, ο οποίος θεωρεί ότι τον αδίκησες, ή του αντίδικού σου, ο οποίος θεωρεί ότι τον αδίκησες μέχρι που πήγατε και στο δικαστήριο. Δεν είναι πρέπον χριστιανικά να ζητάμε δικαίωση από δικαστήρια ή από ανθρώπους. Αλλά τη δικαίωση θα τη ζητάμε από το Θεό. Και από το Θεό θα διεκδικούμε τη δικαίωσή μας, ταπεινώνοντας τον εαυτόν μας και βρίσκοντας χάρη από το Θεό. Βεβαίως θα πάει και στα δικαστήρια ο χριστιανός αν τον αδικήσουν, αν χρειαστεί ο κόσμος. Και πάντοτε ο Απόστολος Παύλος επικαλεί το γεγονός ότι είναι ο Ρωμαίος πολίτης, για να έλθει σε μία ισορροπία με τους κοσμικούς. Αλλά μέσα στην Εκκλησία λέει ο Λόγος του Θεού θα παίρνετε τους πιο εξουθενημένους και θα τους κάνετε κριτές. Μέσα στην Εκκλησία δεν διεκδικούμε το δίκαιο μας, το χάνουμε το δίκαιο μας. Δεν διεκδικούμε το συμφέρον μας. Μη ζητάτε λέει τα δικά σας, αλλά και τα των άλλων. Δεν διεκδικώ το συμφέρον μου και λέω αυτό που με συμφέρει σου προτείνω να κάνεις. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Αλλά αυτό που τον συμφέρει του προτείνεις να κάνει. Γιατί αν ο χριστιανός είσαι συμφεροντολόγος, τότε δεν θα εργάζεται ο Θεός τη δικαιοσύνη του, δηλαδή δεν θα εργάζεται ο Θεός για το συμφέρον του. Άσε, ζήτασαι μόνος σου, κατάφερε τα μόνος σου. Εμείς θέλουμε αδερφοί να μας δικαιώνει ο Θεός και θέλουμε ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μας. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο χριστιανός είναι πρόβατο και δεν πρέπει να χάνει την προβατική του ιδιότητα. Δεν θέλω να με δικαιώσει κανείς.
Δεν διεκδικώ το δίκαιο μου ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Αντιθέτως, δικαιολογώ και όποιον μου ζητήσει συγγνώμη και χωρίς να μου ζητήσει συγγνώμη, εάν μετενόησε στο Θεό και παρετήθη από την αμαρτία του, εγώ τον έχω συγχωρέσει. Αλίμονό μας, αν δένουμε τους αδελφούς μας μη συγχωρώντας. Αλίμονό μας. Και θα βρεθούμε σε βασανιστές. Βέβαια πρέπει να βοηθάμε τους αδελφούς μας να μετανοούν. Να τους φέρνουμε σε επίγνωση για να μετανοήσουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αν σε αδικήσει ο αδελφός σου ή αδικήσει ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον οι δυο σας. Εάν μετανοήσει, κέρδισε στην ψυχή του. Αυτή είναι η πρόθεση, όχι να τον δύρω, να τον ελέγξω και να τον μαλώσω, αλλά να τον προτρέψω, να τον ενισχύσω, να καταλάβει ότι έκανε λάθος για να σωθεί. Εγώ τον έχω συγχωρήσει για να σωθεί αυτός. Και αν δεν σε ακούσει, μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Πάρε και 2-3 ακόμη και πήγαινε και πες του, για κοίταξε τι κάνεις εδώ, δεν τα κάνεις καλά, δεν το λέω εγώ μόνο. Το λένε και άλλοι δυο. Αν δεν σε ακούσει και τότε, τότε πες το στην Εκκλησία. Μήπως ακούσει την Εκκλησία και ντραπεί. Και αν δεν ακούσει και την Εκκλησία, ελευθέρωσε στην ψυχή σου. Ελευθερώθηκες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τότε ξέχασέ τον. Ας είναι ο Σωτελώνης και Εθνικός. Δηλαδή αδιαφόρησε. Όχι δεν τον αγαπάμε τον Τελώνη και τον Εθνικό, αλλά δεν μπορούμε να του κάνουμε και τίποτα. Δεν μπορούμε να ενεργήσουμε, θα το ομολογήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι ζητώντας να εξευμενήσει και να τακτοποιήσει τη σχέση του με τη Ρεσφά, και αυτό αδερφοί, αν μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνουμε όλοι μας. Δεν λέω ότι το κάνω, πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, να τακτοποιούμε τις εκκρεμότητες. Όχι άστο αύριο και μεθαύριο και αντιμετάβριο και να περιμένουν να το τακτοποιήσει ο άλλος, τότε δεν είναι καλό. Γιατί θα το τακτοποιήσει άλλος και εσύ έχασες την ευκαιρία. Όπως το έχω πάθει εγώ πολλές φορές. Και ο Θεός να με λεήσει. Εμείς θα κάνουμε τακτοποίηση. Ό,τι εκκρεμότητες και αν υπάρχουν ανάμεσα στα αδέλφια, ανάμεσα σε πιστούς ανθρώπους. Θα κάνουμε τακτοποίηση. Θα πηγαίνουμε και θα λέμε, τέλειωσε, σου ζητώ συγγνώμη, να τα ξεχάσουμε γιατί πάμε για τον ουρανό. Όχι να πάμε να το πούμε, έχω δίκιο εγώ, δεν είχες δίκιο εσύ, ή μου πες αυτό και σου είπα αυτό. Και επειδή μου πες αυτό, μπλέξαμε πάλι. Μπλέξαμε. Τίποτα, τακτοποίηση, τα σβήνουμε, τα ξεχνάμε. Εγώ τα έχω ξεχάσει, ξέχασέ τα σε παρακαλώ. Εσύ έχεις δίκιο αδερφέ, είσαι ευχαριστημένος, το ξεχνάμε. Εάν πάμε στον ουρανό αδερφοί, ο ουρανός μας ενδιαφέρει. Και έκανε ό,τι μπορούσε για να φέρει κοντά του τη Ρεσφά. Πήγε, πήρε τα κόκαλα του Σαούλ, πήγε τα κόκαλα του Ιωνάθαν που ήταν στην Ιαβής Γαλάδ που τον είχαν θάψει, τα πήγε στον οίκο του πατέρα του μαζί με τη Ρεσφά και η Ρεσφά ικανοποιήθηκε, τακτοποιήθηκε και έλυξε το πρόβλημα και δεν το ξαναπασχόλησε το Δαβίδ. Ούτε η κρίση του Θεού για το θάνατο των Γαβαωνιτών, αλλά ούτε και η αγανάκτηση της Ρεσφά για την αδικία που έγινε σε αυτήν. Έπρεπε να γίνει, αλλά έπρεπε να γίνει και τακτοποίησης. Ο Θεός αδερφοί να μας φυλάει, να μην υπάρχει ανάμεσά μας κάτι που δεν έχει τακτοποιηθεί. Ούτε αδικία, ούτε αγανάκτηση, ούτε σκάνδαλο, ούτε προσβολή, τίποτα, τίποτα. Να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι, μιας γλώσσης και μιας φωνής, για να μας ευλογήσει ο Θεός και για να είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό. Μερικές φορές βέβαια δεν συμφωνούμε. Τότε δεν συμφωνούμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ νομίζεις ότι έτσι πρέπει να κάνεις και εγώ νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνω. Δεν θα σου επιβάλλω την άποψή μου, θα σε αφήσω στην ελευθερία σου και ο Θεός να σε φωτίσει, αλλά και ο Θεός να με φωτίσει εμένα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Πρέπει να κάνεις αυτό.
Όχι, γιατί πρέπει να κάνω αυτό? Επειδή το λες εσύ. Εγώ πρέπει να κάνω αυτό που πιστεύω ότι θα μου πει ο Θεός, και αν έχω κάνει λάθος θα με διορθώσει. Μπορεί να εκτελεπωρηθώ από το λάθος μου, θα μετανοήσω, αλλά δεν στηριζόμαστε στον άνθρωπο, ούτε υπακούμε στη γνώμη των ανθρώπων. Στηριζόμαστε στον Χριστό και υπακούμε στον Χριστό. Όταν λέει πείθεστε και υπακούετε τους προϊστώτες, είναι για να μην δημιουργηθεί σκάνδαλο. Τυχοστασία. Να πειθόμεθα. Η γυναίκα να υπακούει τον άντρα. Μα έχω δίκιο. Δεν πειράζει. Και αν έχεις δίκιο, ας το χάσεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχει ο Θεός τρόπους να σε συστήσει, να φανερώσει τη σοφία που θα σου δώσει ο Θεός και να δεις ο άντρας πως θα σε φοβάται. Ρε παιδί μου, αυτή προσεύγεται και την ακούει ο Θεός. Κάτσε, κάτσε να δω. Αυτή ό,τι λέει τελικά βεβαιώνεται ότι έχει δίκιο. Για κάτσε να δω. Αλλά αυτό να το κάνει ο Θεός, όχι να το κάνεις εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας. Ο Θεός να μας δίνει σοφία, ο Θεός να μας δίνει σύνεση, φρόνηση. Και ο Θεός είναι αυτός που συστήνει τους ανθρώπους. Γιατί αν κάποιος συστήσει τον εαυτό του, δεν είναι δόκιμος. Αλλά όποιον ο Θεός συστήνει, αυτός είναι δόκιμος ενώπιον του Θεού. Και δόκιμος τι σημαίνει? Έτοιμος. Έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Έχει δοκιμαστεί η πίστη του και έχει μείνει στερεός και μετακίνητος. Έχει δοκιμαστεί η αγάπη του και έχει περάσει τις εξετάσεις. Δόκιμος στην πίστη, δόκιμος στην αγάπη, δόκιμος στις θλίψεις, δόκιμος στις ταλαιπωρίες, δόκιμος. Δόκιμος στις αντιστάσεις, δόκιμος στις διαφοροποιήσεις, στις διαφωνίες, δόκιμος. Ο Θεός να μας κάνει δόκιμους, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να γίνουμε, αλλά είναι εύκολο να μας κάνει ο Θεός.